Είναι η Έφη Βλάμη, μια γυναίκα που από μικρή ηλικία είδε το σκληρό πρόσωπο της ζωής, όμως δεν το έβαλε κάτω. Στην εφηβεία της διαγνώστηκε με καρκίνο και έπρεπε να υποβληθεί στον ακροτηριασμό του ποδιού της. Από τότε όμως μέχρι και σήμερα έχει παλέψει πολύ, έχει δουλέψει και έχει αγωνιστεί ώστε να είναι σήμερα πρωταθλήτρια Ελλάδος στην ξυφασκία. Η αθλήτρια βρέθηκε στην Κρήτη και μαζί με την κάμερα της εκπομπής Κρήτη Σήμερα τη συναντήσαμε και μιλήσαμε για την πορεία της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τη ζωή της σήμερα, αλλά και τους στόχους που θέτει για το μέλλον. Ήμουν 14 ετών και αθλήτρια τότε, έτρεχα. Όταν μου είπαν πως ο πόνος στο πόδι που έχεις είναι λόγω του ότι υπάρχει ένα μικρόβιο, δεν μου είχαν πει στην αρχή τι ακριβώς συμβαίνει. Εν τέλει ήταν καρκίνος, ήταν οστεοσάρκωμα, έπρεπε να πάω στην Αθήνα διότι δεν έμενα στην Αθήνα, ήμουν από επαρχία. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας με φόβο, άγχος για όλη την οικογένεια, γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, νοσεί όλη η οικογένεια και τα αδέλφια που μένουν πίσω. Ξεκινήσαμε λοιπόν ένα κύκλο θεραπείων, έγινε το χειρουργείο το οποίο για να μπορώ να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή ήταν να γίνει ακροτηριασμός στο αριστερό μου πόδι. Όλα πήγαν καλά και επέστρεψα στην ζωή μου. Θα ήθελα να μου πεις τα πρώτα σου συναισθήματα, τι αισθάνθηκες αρχικά όταν διαγνώστηκες με αυτή την ασθένεια και στη συνέχεια αν υπήρξαν στιγμές που λύγησες αλλά και πώς κατάφερες να σταθείς στα πόδια σου. Πάνε πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι, και στην τότε την εποχή εκείνη δεν υπήρχε τόσο πολύ το ίντερνετ, οπότε δεν είχα τη δυνατότητα να αναζητήσω στο Google τι ακριβώς είναι το οστεοσάρκωμα, τι ακριβώς πιθανότητες έχει κάποιος να επιβιώσει. Καταλάβαινα ότι η λέξη καρκίνος είναι κάτι δύσκολο και επικίνδυνο, χωρίς να μου πει κάποιος ότι μπορεί να οδηγηθεί κάποιος στο θάνατο, αλλά ενστικτοδός, δεν ξέρω πώς, το ήξερα. Η Έφη Βλάμη μας εξηγεί τι σχέση έχει με τον αθλητισμό, πώς ξεκίνησε από το στίβο και πώς μπήκε στη ζωή της εξυφασκία. Ήταν κάτι που ήθελα πάντα να επιστρέψω πάλι στον αθλητισμό. Δεν ήξερα όμως ότι υπάρχει για άτομα με αναπηρία αθλητισμό στην Ελλάδα. Είδα λοιπόν κάποια στιγμή μια διαφήμιση ότι αναζητούν αθλητές με αναπηρίες. Το έψαξα και κάπως έτσι ξεκίνησε η πορεία πια και στον αθλητισμό. Και πάλι με συνοδηγόρο το Σύλλογο Ελπίδα που είναι χορηγός μου και χάρη σε αυτόν μπορώ να συμμετάσχω σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά τουρνουά. Ένας φίλος που είχε περάσει ακριβώς το ίδιο με μένα έκανε ξυφασκία και χάρη σε αυτόν πήγα να δω πώς είναι η ξυφασκία, τι ακριβώς είναι, πώς γίνεται και ενώ το είχα εντελώς διαφορετικά στο μυαλό μου ότι όχι αποκλείεται εμένα, δεν μου αρέσει αυτό, δεν είναι για μένα, τελικά με τη μία φορά που δοκίμασα κόλλησα και μου άρεσε πολύ. Οι δυσκολίες ήταν πολλές, όμως με την αποφασιστικότητα και το πείσμα της, πέρα από το να κάνει σπουδαία βήματα, καταφέρνει καθημερινά να εμπνέει ανθρώπους για τη δύναμή της να προχωρήσει. Πλέον εργάζεται για τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Η Κρήτη στηρίζει πάρα πολύ ενεργά το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας και βασικά τους ασθενείς που χρειάζονται τη βοήθειά τους. Στην Κρήτη μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί 15.773 δότες. Από αυτούς έχουν δώσει μόσχευμα 9 κριτικοί για συμπολίτες μας. Συγκεκριμένα κιόλας 3 μοσχεύματα ήταν για παιδάκια.